ψήφισε το εορτασμό για το νοτικό δημοψήφισμα, την οποία ψήφιση έχει εκμεταλλευτεί δεόντως η τουρκοκυπριακή πλευρά, ο κύριος Ακιντζή. Και βεβαίως είχαμε και την αποκάλυψη από την εφημερίδα Σημερινή αυτούσια τη επιστολή Αναστασιάδη σε Γιούγκερ για τι τέσσερις ελευθερίες. Χρήστο Χαραλάμπους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τρόπος εκτόνωσης της επίπλας της κρίσης που δημιούργησε ο Μουσταφά Ακιντζή, εκμεταλλευόμενος μια εσωτερική απόφαση της Κυπριακής Βουλής, θα αναζητήσει ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έσπεν Μπαρθέιτε, που επιστρέφει αύριο στην Κύπρο και θα συναντηθεί χωριστά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή. Ουσιαστικά θα επιχειρήσει να επανασυγκολλήσει το γυαλί των σχέσεων μεταξύ Αναστασιάδη Ακιντζή, που έγινε κυριολεκτικά χίλια κομμάτια λόγω της σκόπιμης εκμετάλλευσης από την τουρκοκυπριακή πλευρά μιας απόφασης που αφορά στη μόρφωση των ελληνοκύπριων μαθητών. Η επαναφορά του εκτροχιασμένου διαλόγου στις Ράγες εξαρτάται, όπως μαθαίνουμε, απόλυτα από τη συνάντηση της Πέμπτης των δύο ηγετών και το αναμενόμενο τετατέτ που θα έχουν οι δύο ηγέτες. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως μαθαίνουμε, θα ζητήσει μεταπιτάσεως δύο πράγματα από τον συνομιλητή του. Πρώτα, άρση της τουρκοκυπριακής τακτικής να εκμεταλλεύεται εσωτερικά θέματα με στόχο να δημιουργεί εντυπώσεις και να προσιλωθεί στο διάλογο για μείωση του χάσματος στις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Και δεύτερο, απόσυρση της απαράδεκτης προϋπόθεσης περί των τεσσάρων κοινοτικών ελευθεριών που θέτει η τουρκοκυπριακή πλευρά σε πλήρη συνάρτηση με την Τουρκία, για συνέχιση του διαλόγου στο κεφάλαιο ασφάλειας εγγύησεων. Στο μεταξύ, επιχειρώντας έστω κατόπιν εορτής να συμμαζέψει τα απόνερα της χθεσινής αναταραχής, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναζητεί, όπως μαθαίνουμε ήδη, φόρμουλα τροποποίησης της καταπαραδοχή και από τον αβέροφνο φύτου άκερης κοινοβουλευτικής απόφασης για εορτασμό εντός σχολικών τάξεων της επετείου του ενωτικού δημοψηφίσματος, που έτυχε βεβαίως στρατηγικής εκμετάλλευσης από τον τουρκικό παράγοντα. Αυτό που αναμένουμε είναι να δούμε το πώς τα υπόλοιπα κόμματα θα τοποθετηθούν ή θα αντικρίσουν καλύτερα αυτή την πρωτοβουλία από το κυβερνών κόμμα. Στο μεταξύ, όντως, η επιστολή Αναστασιάδη προς τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Σημερινή, αποδεικνύει περίτρανα ότι ο τουρκικός εκβιασμός για τις τέσσερις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες αφορά όντως στη συνέχιση της διάσκεψης της Γενέβης, και αυτό εξάγεται αβίαστα από την ίδια την αναφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εντός της επιστολής. Την διαβάζω αυτούσια το τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον κύριο Γιούγκερ. «Η τουρκική πλευρά θέτει τώρα εμφαντικά», λέει ο Πρόεδρος, «ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των συζητήσεων στο μείζον θέμα της ασφάλειας εγγυήσεων». Άρα, λέω εγώ, αφού η ασφάλεια και εγγύηση συζητείται σε επίπεδο διάσκεψης, άρα για τη Γενέβη 2, το αίτημά της για επέκταση στην Τουρκία των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής για τα κράτη-μέλη, μέσω της συνολικής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Αναφορά που επιβεβαιώνει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι είναι και υπαρκτή, είναι υπαρκτή μάλλον, η απαράδεκτη τουρκική προϋπόθεση για συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο. Μάλιστα, στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην επιστολή του την οποία αποκαλύψαμε αυτούσια, ουσιαστικά ζητεί έτσι με πολύ έντον, με γεμάτος αγωνία, τη στήριξη από τον κύριο Γιούγκερ και από την Κομισιόν, λέγοντας πως η τουρκική απέτηση θα προκαλέσει σοβαρές και πρωτοφανείς επιπτώσεις όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρέπει να τύχει άμεσα συλλογικής προσοχής και απάντησης. Πάντως, οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από λίγο που προσπαθήσαμε να μάθουμε, δεν υπήρξε ακόμη γραπτή απάντηση από τον Πρόεδρο της Κομισιόν. Μάλιστα, δεν έχουμε πάρει κάτι που να έχουμε στο χέρι. Χρήστο, έχεις απόλυτα.